Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα σε συνεργασία με το Shine and Beauty σας ετοίμασα ένα μακιγιάζ εύκολο αλλά επίσημο όπως μου είχατε ζητήσει, με οικονομικά καλλιντικά φυσικά. Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο γιατί έχουμε και διαγωνισμό. Το Shine and Beauty διαθέτει μια αποθήκη χονδρικής και λιανικής, έχει δικό του e-shop, δηλαδή ηλεκτρονικό κατάστημα, και συνεργάζεται με επιλεγμένα φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα. Αν μάλιστα στείλετε μήνυμα στη σελίδα τους, θα σας προτείνουν το κοντινότερο της περιοχής σας. Είναι πολύ συνεργάσιμοι, συνεννοήσιμοι και απαντούν άμεσα στη σελίδα τους. Όλα τα προϊόντα είναι ελεγμένα, πολύ οικονομικά και υποαλλεργικά. Οι περισσότερες εταιρείες που δουλεύουν στο Shine and Beauty εισάγονται αποκλειστικά. Ας περάσουμε λοιπόν στο μακιγιάζ. Πρώτα έχω ενυδατώσει το πρόσωπο αλλά και την περιοχή των ματιών μου και περνάω σε foundation, δηλαδή βάση, από τη Volare. Είναι ένα φανταστικό foundation, πολύ οικονομικό και πολύ matt και σταθερό. Όπως βλέπετε, το εφαρμόζω κατευθείαν στο πρόσωπό μου, έτσι κάνω εγώ με όλα τα προϊόντα. Και με ένα πινέλο, το συγκεκριμένο είναι για πούδρες, αλλά εμένα με βολεύει πολύ για κρεμώδη προϊόντα, το εφαρμόζω σε όλο το πρόσωπο. Αυτή είναι λοιπόν η κάλυψη που δίνει με μία αρκετά καλή στρώση και περνάω σε κονσίλερ πάλι από Volare. Ένα κονσίλερ που δεν μου γέμισε το μάτι στην αρχή, αλλά δίνει πολύ ωραία κάλυψη και φωτεινότητα. Το εφαρμόζω σε τριγωνικό σχήμα κάτω από τα μάτια. Όπως βλέπετε είναι πολύ φωτεινό. Φυσικά σας έχω από κάτω όλα τα link των προϊόντων. Και το ταμπονάρω με ένα beauty blender. Με ένα κοφτό λοξό πινελάκι και με την πούδρα της Volare στην πιο σκούρα απόχρωση θα πάω να κάνω κοψίματα ελαφρώς στο πρόσωπό μου. Επέλεξα την πιο σκούρα απόχρωση, η οποία λειτουργεί άψογα για κοψίματα σε ανοιχτές και πολύ ανοιχτές επιδερμίδες έως μεσαίες, όπως είναι η δική μου. Γκριζάρει αρκετά αυτή η απόχρωση και μου αρέσει πάρα πολύ. Όπως βλέπετε δίνει ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα. Όσον αφορά λοιπόν πάλι στο Shine and Beauty, υπάρχουν δωρεάν μεταφορικά με αγορές άνω των 50 ευρώ και υπάρχουν ειδικά πακετάκια που αν τα επιλέξετε θα έχετε και δώρα. Όπως βλέπετε κάνω κοψίματα σε μέρη που θεωρώ στο δικό μου πρόσωπο ότι ταιριάζουν και φυσικά δεν θα παραλείψω τη μύτη. Περνάω τώρα σε ρούζ από Butterfly, θα σας έχω όλα τα προϊόντα φυσικά από κάτω. Είναι ένα πολύ ωραίο φυσικό ροζ χρωματάκι που χτίζεται, δεν έχει τρομερά έντονη απόδοση, κάτι που το επιθυμούμε στα ρούζ. Και τώρα όπως έκανα και πριν κοψίματα στο πρόσωπο, κάνω ουσιαστικά κοψίματα στα μάτια, δηλαδή περνάω τη σκούρη πούδρα στην κόγχη για να δώσω λίγο βάθος, αλλά πολύ φυσικό, με ένα blending brush. Και με ένα μαύρο μολύβι, πολύ σταθερό και αδιάβροχο, θα περάσω να σχηματίσω τα φρύδια μου, γιατί εμένα τα φρύδια μου είναι μαύρα και χρησιμοποιώ σκούρες αποχρώσεις με πολύ ελαφριές κινήσεις, όπως βλέπετε. Αυτή είναι μια τεχνική που θέλει πολύ προσοχή, δεν την προτείνω σε άλλους, είναι κάτι που κάνω εγώ γιατί το έχω εξασκήσει αρκετά μόνη μου. Και πιστεύω ότι η καλύτερη επιλογή είναι να πάρετε ένα πιο φυσικό καφέ μολύβι πολύ κοντά στα φρύδια σας. Εμένα επειδή είναι μαύρο επιλέγω μαύρες αποχρώσεις. Τώρα βλέπετε ότι με ένα σπούλι μπράς πηγαίνω και χτενίζω τα φρύδια για να αναμίξω το χρώμα και βλέπετε πόσο φυσικό φαίνεται. Αλλά όπως σας ξαναείπα θέλει πολύ εξάσκηση αυτή η τεχνική. Παρ' όλα αυτά σε αυτό το βίντεο σας δείχνω αναλυτικά και πολύ αργά πώς κάνω ακριβώς εγώ τα φρύδια μου σε περίπτωση που κάποια θέλει να το επιχειρήσει. Πάντα με πολύ προσοχή αυτή η διαδικασία και περνάω σε σκιές και μια τετραπλή παλέτα από την Butterfly με μπλε αποχρώσεις. Αυτή που είναι στον αστερίσκο με ένα flat πινελάκι την τοποθετώ σε όλο το κινητό βλέφαρο και τη χτίζω σιγά σιγά. Είναι όλες οι σκιές σήμερι, δηλαδή περιέχουν έτσι μία γυαλάδα θα λέγαμε. Και τώρα παίρνω την πιο σκούρη απόχρωση και με ένα πινέλο ανάμιξης, ένα πιο φουντωτό blending brush, την τοποθετώ
στην εξωτερική γωνία των ματιών μου και την κάνω αρκετά καλή ανάμιξη. Αυτή η σκιά έχει πιο έντονη απόδοση από την προηγούμενη, γι' αυτό τέτοιες σκιές θέλουν προσοχή και πολύ καλή ανάμιξη. Αυτό που μου έκανε εντύπωση σε όλη την παλέτα είναι ότι οι σκιές είναι βουτυρένιες και δεν κάνουν πολλά fall outs. Τώρα παίρνω την τρίτη απόχρωση και την τοποθετώ μόνο στο κέντρο των κινητών βλεφάρων για να δώσει μια έξτρα λάμψη και γυαλάδα, ας το πούμε. Αυτή η τεχνική μάλιστα κάνει τα μάτια μεγαλύτερα. Παίρνω λοιπόν την λευκή σκιά και την τοποθετώ κάτω από τα φρύδια για να ανορθώσει το βλέμμα και να φωτίσει, αλλά και φυσικά και να καθαρίσει καλύτερα το αποτέλεσμα των σκιών. Αυτή η παλέτα βγαίνει και σε καφέ αποχρώσεις που είναι ιδανική για κάθε μέρα και για πρωί και για απόγευμα. Τώρα παίρνω την πιο κρέμ σκιά που είναι πολύ γυαλιστερή, η πιο γυαλιστερή από όλες και τη χρησιμοποιώ στην εσωτερική γωνία του ματιού για να δώσω λάμψη, να τονίσω τα μάτια μου να φαίνονται πιο φωτεινά και πιο μεγάλα φυσικά. Λειτουργεί άψογα σαν highlighter. Και τώρα θα χρησιμοποιήσω το eyeliner από την Butterfly, φοβερό. Δυστυχώς δεν το έγραψα στη κάμερα, είχε τελειώσει η μπαταρία και δεν το είχα καταλάβει. Και χρησιμοποιώ τη μάσκαρα από Volare, την Carbon Black, που έχει αυτό εδώ το λεπτό βουρτσάκι, το οποίο παρόλα αυτά βολεύει πάρα πολύ. Προτιμώ πλέον, όσο περνούν τα χρόνια, τα λεπτά βουρτσάκια στις μάσκαρα. Και θα δείτε τώρα πώς γράφει, έχει φοβερό αποτέλεσμα με μία μόνο στρώση. Συγγνώμη που δεν έγραψα το highlighter, πραγματικά στεναχωρέθηκα πάρα πολύ όταν το κατάλαβα, γιατί είναι βασικό βήμα για ένα μακιγιάζ, αλλά αν παρακολουθείτε τα βίντεό μου ξέρετε πώς κάνω το highlighter, το έχετε δει πάρα πολλές φορές. Κοιτάξτε τώρα αποτέλεσμα που δίνει η μάσκαρα. Περνάω σε ένα καφέ μολύβι για την υγρή γραμμή των ματιών. Προτιμώ καφέ και όχι μαύρο, θα μπορούσαμε να βάλουμε και μαύρο, αλλά το καφέ γλυκαίνει το βλέμμα και πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο σε συνδυασμό με το μπλε. Και βάζω και μάσκαρα και στις κάτω βλεφαρίδες. Φοβερή μάσκαρα, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πραγματικά κατάμαυρη και με λίγη δουλειά δίνει φοβερό αποτέλεσμα, σαν να φοράς ψεύτικες βλεφαρίδες. Τη λάτρεψα. Και εδώ είναι συνολικά το αποτέλεσμα στα μάτια. Ίσως ήθελε λίγο περισσότερη ανάμειξη στο δεξί μάτι, αλλά το παραλείπουμε αυτό. Και τώρα περνάω σε highlighter, χρησιμοποιώ τη σκιά που είχα βάλει και στην εσωτερική γωνία των ματιών και θα τοποθετώ στη γέφυρα της μύτης, στο tip της μύτης, στο τελείωμα, πάνω από τα χείλη. Στα ζυγωματικά, στα κόκαλα όπως βλέπετε, δίνει μία τόσο φυσική λάμψη που δεν περνά απαρατήρητη, θα λέγαμε. Δίνει αυτό το υγρό εφέ. Και τέλος πάμε σε κραγιόν. Θα χρησιμοποιήσω δύο αποχρώσεις από Volare. Μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα κραγιόν. Αυτή είναι η πρώτη απόχρωση σε όλα τα χείλη. Είναι πολύ ωραία κραγιόν που εγώ προτιμώ πάντα τα υγρά matte κραγιόν, τα συγκεκριμένα μου άρεσαν και τα χρησιμοποιώ, γιατί είναι matte, αλλά δεν ξεραίνουν τα χείλη, αφήνουν ένα φυσικό αποτέλεσμα και τώρα βάζω την πιο ανοιχτή απόχρωση στο κέντρο των χειλιών για να φαίνονται μεγαλύτερα και πιο φωτεινά. Αυτό ήταν λοιπόν το μακιγιάζ. Κατά τη γνώμη μου ταιριάζει σε όλα τα χρώματα μαλλιών, ματιών και δέρματος, αλλά και σε κάθε ηλικία. Περνάμε τώρα στον διαγωνισμό. Η Shine & Beauty μας κάνει δώρο ένα μανό από SB Line όπως αυτό που είναι στα νύχια μου. Ένα μαύρο διάβροχο μολύβι που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σε μάτια και σε φρύδια όπως έκανα εγώ, με προσοχή πάντα. Και ένα κραγιονάκι από τη Volare, στην πρώτη απόχρωση, την πιο σκούρη, που μου αρέσει πάρα πολύ. Για να κερδίσετε αυτά τα δωράκια, πρέπει να ακολουθήσετε τους υποχρεωτικούς όρους που βρίσκονται στο κουτί της περιγραφής. Θα υπάρχουν και κάποιοι προαιρετικοί όροι. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Καλή επιτυχία σε όλους και φιλάκια πολλά!